Νεκρή από ασφυξία βρέθηκε μία 70χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Χαλάνδρη, ενώ ο άντρας της παρέμεινε για πολλές ώρες δεμένος σε μία καρέκλα. Και όλα αυτά έγιναν για να αρπάξουν οι κακοποιοί από το ζευγάρι 300 ευρώ. Η Θεοδώρα Θεοδωρουλάκη θα μας ενημερώσει. Θεοδώρα. Εφιαλτικές ήταν, Ελένη, στιγμές που έζησε το ζευγάρι χθες στο σπίτι του στο Χαλάνδρη. Χθες το πρωί, λοιπόν, ο 85χρονος άντρας βρισκόταν στο δωμάτιό του και κοιμόταν. Χτύπησε το κουδούνι και η σύζυγός του 71 χρόνων άνοιξε την πόρτα, αναγνωρίζοντας μια 40χρονη γυναίκα, η οποία παλαιότερα δούλευε ως οικιακή βοηθός και είναι αλλοδαπή. Μαζί της ήταν ο 17χρονος γιος της και ένας άγνωστος άντρας ηλικίας περίπου 30 χρόνων. Ακινητοποίησαν τη γυναίκα, κατευθύνθηκαν στην κρεβατοκάμαρα και έδεσαν πάνω στο κρεβάτι τον 85χρονο άνδρα και στη συνέχεια, χωρίς να μπορεί να δει τι γίνεται, πήγαν στο σαλόνι και έψαξαν όλους τους χώρους, ενώ η γυναίκα βρισκόταν δεμένη και φημωμένη εκεί. Ο 85χρονος κατάφερε να λυθεί το απόγευμα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, και τότε αντίκρισε νεκρή τη σύζυγό του στο σαλόνι, βγήκε στο μπαλκόνι και κάλεσε σε βοήθεια. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, ο θάνατος της γυναίκας αποδίδεται σε ασφυξία. Να σας πω ότι ο 85χρονος στο παρελθόν ήταν παντρεμένος με πρώην βουλευτή και η ηλία των δραστών, σύμφωνα με όσα έχει καταφέρει να καταθέσει μέχρι τώρα, ήταν περίπου 300 ευρώ. Δεν έχει διαπιστωθεί αν λείπουν και άλλα αντικείμενα αξίας ή κοσμήματα, καθώς το σπίτι είναι αναστατωμένο και ο 85χρονος βρίσκεται σε σύγχυση. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα Θεοδωρουλάκη.